Σεντάκης αποτυγχάνει, σούτ από τον Ρότσα και γκολ. 1-1 το γκολ από τον Ρότσα. Ρότσα. Το σούτ του Ρότσα και είναι το 4-0. Ένα γκολ που θυμίζει Αγγλία από τον Αργεντινό παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Ρότσα. Για τον Σαραβάκο. Θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Ο Ρότσα και η μπάλα δεν θα δείξει, είναι το 3-2. Αυτή είναι η μπάλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Χουάρα Μωρότσα. Να η βαθιά παλιά που δεν βρίσκει ο Ρότσα. Να ο Μαυρίδης, να ο Ρότσα σουτάρει και είναι το δεύτερο γκολ. Και είναι, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό μέσα σε μια αποθέωση. Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα κερδίζει δικαίως τον τίτλο ενός από τους πολυτιμότερους ξένους στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Εάν προσθέσουμε στα παράσημα των 261 συμμετοχών, το 15 γκολ, των 2 πρωταθλημάτων, των 5 κυπέλων, του 1 Super Cup, των 2 εκπληκτικών πορεών μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών το 1985 και μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλου UEFA το 1988, και την προπονητική του παρουσία στους πράσινους, τότε σίγουρα μιλάμε για το πράσινο τοτέμ για 2 δεκαετίες. Άλλωστε, ως τεχνικός πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 1 Super Cup, ενώ ήταν ο πιλότος της εντυπωσιακής πορείας μέχρι τα ημιτελικά του Champions League το 1996. Και ο Δόνης τώρα που άρχισε την κούρσα και ο Βαζέχα που δεν είναι offside, με το τι βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside, ο Παναθηναϊκός, αν πετύχει το goal είναι, goal, ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ. Κάναμε γενικά μια καταπληκτική πορεία από την ημέρα που ξεκινήσαμε με τη Χάγκδου εδώ μέσα μέχρι σήμερα. Το παράδοξο της σχέσης του Τριφυλιού με τον Αργεντινό είναι ότι ξεκίνησε στραβά, θεόστραβα, αφού φεύγοντας από την Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1975, μετά από μια εξάμηνη δοκιμή, δεν ήθελε να ακούει για Ελλάδα και Παναθηναϊκό. Μαύρη πέτρα. Και δεν είχε και άδικο με αυτά που συνέβησαν. Κοντά στην μπάλα ο Αντωνίου, πιο πίσω Ζάγες, ο Ρότσα το φάουλ, το γκολ και η απόκρουση θαυμάσια του Κατσιαούνη. Ο Σαραβάκος. Σαραβάκος. Διώχνει ο Κατσιαούνης, Ρότσα σε καλή θέση. Ρότσα θα κάνει το σούτ πολύ κοντά στη φάση και είναι γκολ. Ο άνθρωπος που ήταν πίσω από το φλερτ με το Ρότσα ήταν ο Πορτογάλος, αλλά μεγαλωμένος στην Αργεντινή, Γκόμες Δε Φαρία, γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους από την παρουσία του στον Μπαζ Γιάννα και τη δημιουργία της μεγάλης ομάδας του Άγιαξ της Ηπείρου με τους ελληνοποιημένους Κοντογιωργάκη, Γκλασμάνι, Πάστρανακ, Λίσα Μοντές και φυσικά το μεγάλο Όσκαρ Αλβαρέ. Μετά από μια απογοητευτική σεζόν για το Τριφύλι, με την ομάδα να μένει στην 5η θέση και να απομακρύνει τον μεγάλο Στέφαν Μπόμπεκ αλλά και τους δύο ξένους, τον Γάλλο Φούκς και τον Ιουγκοσλάβο Μπούντισιτς, ο Φαρία πρότεινε στη διοίκηση του Απόστολου Νικολαίδη τον Αργεντινό επιθετικό Ροδόλφο Ροντρίγκες της Μπόκα Τζούνιορς, μετέπειτα προπονητή του μεγάλου Ντιέγκο Μαραντόνα. Ταξιδεύοντας στην Αργεντινή, ο Ντε Φαρία μαζί με τον Δημήτρη Θεοφάνη είχαν την ευκαιρία να δουν διαζώσεις στο Ροντρίγκες, αλλά τους κέντρισε το ενδιαφέρον ένας πιτσιρικάς της Newell's Old Boys, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, μετά από ένα ντέρμπι φωτιά της Newell's με τη Ροζάριο. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι μετά το πρώτο ραντεβού, όπου ο Ρότσα συμφώνησε να έρθει στην Ελλάδα, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εξαφανίστηκαν. Μάλιστα, ο Ρότσα θεώρησε ότι τον κορόιδεψαν. Ωστόσο, μετά από 4 εβδομάδες επανήλθαν και τον επισκέφτηκαν στο σπίτι του, με το Ρότσα να τους λέει ότι τον ξέχασαν και τον Ντε Φαρία να τον αποστομώνει απαντώντας: «Μικρέ, νομίζεις ότι είμαστε χαζοί? Από τότε που μιλήσαμε, σε είδαμε σε άλλα 4 παιχνίδια. Αφού βγήκε ζωντανός από την αναμέτρηση με τη Ροζάριο, τότε μπορείς να παίξεις ακόμα και στην Μπαρτσελόνα». Στις 3 Μαΐου η αθλητική ηχό δημοσίευσε την είδηση της άφιξης των 2 μπουμπλής, του Χουάν Ρότσα της Newell's και του Εδουάρδο της Μπάνφιλντ, επισημένοντας τη συγγένεια των 2 επιθετικών. Ο Θεός να τους κάνει συγγενείς. Ενώ την επόμενη μέρα μαθαίνουμε ότι στην Αθήνα θα έρθει για λογαριασμό των Πρασίνων και ο συμπατριώτης τους, Μπούργες της Newell's Old Boys. 10 ημέρες αργότερα, οι 3 Αργεντίνοι προσγειώνονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, μετά από 48 ώρες ταξιδιού και διαδοχικές πτήσεις με τη σκανδιναβική SAS από Buenos Aires, Σαντιάγο, Μοντεβιδέο, Σάο Πάολο, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Ντακάρ, Λισαβόνα, Ζυρίχη, Κοπεχάγη, Στοχόλμη και φυσικά την Αθήνα. Κατά την άφηξή τους, ο Ρότσα δήλωσε στην αθλητική ηχό ότι γνωρίζει όλους τους συμπατριώτες του που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα, ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο πιο γνωστός σύλλογος στην Αργεντινή και ζητάει να μην τον κρίνουν γρήγορα μέχρι να βρει τη φόρμα του. Ο Μαρσελίνο Εδουάρδο Πριταμπάχα, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Εδουάρδο Μπουμπλής για τον ελληνικό τύπο,
τόνισε ότι είχε μιλήσει με τον Νικολάου του Ολυμπιακού, ενώ ο Μπούργες, Οσβάλντο Παστόρ Μπαρέιρο το πραγματικό του όνομα, στάθηκε στην ελληνική ιστορία και τη μυθολογία που διδάσκεται στα σχολεία της Αργεντινής. Στις 14 Μαΐου του 1975, ο Ρότσα και δύο συμπατριώτες του κάνουν την πρώτη τους προπόνηση με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρότσα είναι στην ομάδα του Μίμη Δωμάζου. Την Παρασκευή 16 Μαΐου, ο Ρότσα ξεχωρίζει στη φιλική εξάρα κόντρα στην Αθηναίδα, παρουσία 7.000 θεατών στη Λεωφόρο. Φοβερός αριστεροπόδαρος με καταπληκτικό κοντρόλ, έγραψε η αθλητική ηχό, με τον Αργεντινό να δίνει τις ασίστ στα γκολ του Λιβαθινού και του Παλαμάρα. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 20 Μαΐου, ο Παναθηναϊκός δίνει νέο φιλικό με αντίπαλο τον Εθνικό, με το Ρότσα να διακρίνεται στο πρώτο ημίχρονο και τους πράσινους να επικρατούν με 4-2. Οι Πειραιώτες δοκιμάζουν τον Ουρουγουανό Ρίτσαρντ Φορλάν, θείο του μετέπειτα superstar της Manchester United, της Villarreal, της Αθλητικού Μαδρίτης και της Ίντερ και φυσικά της Εθνικής Ουρουγουάης, Diego Forlán. Πάντως, ο αδερφός του πατέρα του Diego Forlán δεν αποκτήθηκε από τους Κιανόλευκους, αφού προτιμήθηκε ο Γερμανός Rohrbach δίπλα στο σπουδαίο Roberto Calcaterra. Στις 23 Μαΐου, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει φιλικό παιχνίδι τον Απόλλωνα, επικρατεί με 6-1 μπροστά σε 5.000 θεατές και άπαντες θα μπώνονται από το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον 26χρονο Ιουγκοσλάβου Φίκρετ Μούικιτς. Οι πράσινοι δαπανούν 3 εκατομμύρια δραχμές για να τον αποκτήσουν από τη Δυναμό Ζάγκρεπ, η οποία τον είχε παραχωρήσει το προηγούμενο εξάμεινο στην Ολλανδική Μπρέντα. Ο Μούικιτς υπογράφει για 2 χρόνια, αλλά πολύ σύντομα το ταλέντο του θα χαθεί στις γυναίκες, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Με 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα, πώς να παίξεις μπάλα. Κατέγραψε μόλις 16 συμμετοχές με το τριφύλι στο στήθος, χωρίς να σκοράρει και φυσικά έμεινε μία σεζόν. Η προσπάθεια του Απόστολου Νικολαίδη και του Λουκά Μπάρλου να πιέσουν την κυβέρνηση για να αυξηθούν οι ξένοι σε 4 και να καλύψουν το handicap με τον Ολυμπιακό που έχει ελληνοποιήσει όποιον δεν μιλάει ελληνικά, πέφτει στο κενό. 2 ξένοι συν 2 ομογενείς. Στη λογική αυτή των ομογενών, οι πράσινοι θα αποκτήσουν τον Ελληνοαργεντινό Ραούλ Βαλιάν από την Καλαμάτα, αλλά θα τον δώσουν δανεικό στον Απόλλωνα. Πάντως ο Βαλιάν πλέκει το εγκόμιο του Ρότσα, ενώ μαζί με τους έτερους Αργεντινούς αγωνίζονται στα φιλικά που ακολούθησαν με τον Ηλσιακό 3-0 και τον Ατρόμητο 2-0. Μάλιστα, κόντρα στους Περιστεριώτες, ο Ρότσα πετυχαίνει και το πρώτο του γκολ από σέντρα του Μπούργες. Το ίδιο διάστημα με την παρουσία των Αργεντινών στον Παναθηναϊκό ήρθαν και δοκιμάστηκαν οι Ιουγκοσλάβοι Παούνοβιτς και Γιούργκεβιτς, αλλά τη δεύτερη θέση στους ξένους κέρδισε ο Μπόρα Τζόρτζεβιτς. Τουλάχιστον σε αυτόν οι πράσινοι πέτυχαν διάνα. Στις 10 Ιουνίου ο Ρότσα αγωνίστηκε στο φιλικό με τον Μπάς, αλλά και 2 ημέρες αργότερα κόντρα στην Εθνική Ενόπλων 3-2, όπου πέτυχε και το δεύτερο γκολ με το τριφύλι στο στήθος. Εκείνες τις ημέρες το τριφύλι ήταν καζάνι που έβραζε μετά την απόφαση της ΕΠΟ να ορίσει τον τελικό κυπέλου των αιωνίων στο Καραϊσκάκι. Ο Απόστολος Νικολαίδης παρετήθηκε και οι πράσινοι επέλεξαν να κατέβουν με την εφηβική ομάδα. Παίρνει φυλακούρη στην Κλέβιο Πένια και όταν βουρλής από μακριά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα πριν προλάβει να γυρίσει ο Κωνσταντίνος στο τέρμα. Ανήμερα του τελικού, η πρώτη ομάδα έδωσε φιλικό με την προοδευτική στη Λεωφόρο 7-4, παρουσία 20.000 φιλάθλων σε ένα παιχνίδι διαμαρτυρία και φωνών κατά της ΕΠΟ και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αυτή ήταν και η τελευταία κοινή εμφάνιση των τριών Αργεντινών, αφού δεν αγωνίστηκαν στο αποχαιρετιστήριο μας της σεζόν στις 26 Ιουνίου, όπου η πρώτη ομάδα αντιμετώπισε την ομάδα του τελικού. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σε αναζήτηση τεχνικού, η διοίκηση αποφάσισε να κρατήσει το Ρότσα ακολουθώντας την τακτική του Ολυμπιακού. Του έβγαλε ελληνικό διαβατήριο ως παιδί του Γιώργου Μπουμπλή από το Εγάλεο. Ποιος ήταν ο Γιώργος Μπουμπλής? Ο πατέρας της συζύγου του Ντεφαρίας. Και για να μην τρέξει κάποιος να ενοχοποιήσει τον Παναθηναϊκό, θυμίζουμε ότι την τεχνική των ελληνοποιήσεων την είχε εφεύρει ο Ασλανίδης στα χρόνια της δικτακτορίας, με τον Ολυμπιακό να είναι φυσικά και σε αυτόν τον τομέα ο μεγάλος ευνοούμενος, βαφτίζοντας Έλληνες τους Άλτσιμπαρ, Πένια, Πολέτη, Νικολάου, Περσίδη, Τριαντάφυλλο, Βιέρα και Λοσάντα. Στην πορεία όλοι καταγράφονται ως ξένοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρότσα και ο Παναθηναϊκός ήταν οι μοναδικοί που τιμωρήθηκαν από τις 128 ελληνοποιήσεις που έγιναν εκείνα τα χρόνια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Παρά τις συζητήσεις με τον Άγγλο τεχνικό Ντόν Χάου, ήρθε και στην Αθήνα, και τη φημολογία για τον Βούλγαρο Ντομπρομίρ Τσάτσκοφ, οι πράσινοι συμφώνησαν με τον 62χρονο Βραζιλιάνο Αϊμόρε Μορέιρα, εκλέκτορα της Εθνικής Βραζιλίας το 1961 και με ευρωπαϊκή θητεία στην Πόρτο. Στις 30 Ιουλίου του 1961.
1975 ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Μορέιρα αλλά και την απόκτηση του Χουάν Ραμόν Ρότσα Μπουμπλής. Ωστόσο η μεταγραφή δεν θα ολοκληρωθεί. Ο Παναθηναϊκός με αρκετά προβλήματα και χωρίς το Μίμη Δωμάζο που διαπραγματευόταν τη μεταγραφή του στην Αμερική, στην Απόλο της Νέας Υόρκης με δέλεαρ 40 εκατομμύρια δραχμές που δεν ήρθαν ποτέ, ταξίδεψε στη Γιουγκοσλαβία για την προετοιμασία του. Μάλιστα, λόγω οικονομικής δυσχέρειας, οι πράσινοι πήγαν οδικώς ανατετράδες με ιδιωτικά οχήματα. Ο Ρότσα αγωνίστηκε στα φιλικά με Ρόντα και Δυναμό Ζάγκρεπ. Μάλιστα, στη λευκή ισοπαλία με την Δυναμό, ο Αργεντινός μπήκε ως αλλαγή στο 26 στη θέση του νεοαποκτηθέντα Δημήτρη Οικονόμου, του επωνομαζόμενου και ως Κούδα της Κύπρου. Σε αυτό το μάτς, στις 7 Αυγούστου του 1975, με την Δυναμό αγωνίστηκε και ο 19χρονος Βέλιμιρ Ζάγετς. Στο τελευταίο φιλικό επί Γιουγκοσλαβικού εδάφους και συγκεκριμένα στα Σκόπια, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Βαρντάρ. Το τελικό 1-1 με σκόρερ για τους πράσινους τον Χρήστο Γιανακούλα δεν είχε καμία αξία αφού το μάτς σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ρότσα. Η πρώτη διάγνωση ανέφερε αιμάτωμα στον αστράγαλο. Ο Αργεντινός επέστρεψε στην Αθήνα με τη χρυσαφή Mercedes του Αντώνη Ματζαβελάκη με σκοπό να κάνει αποθεραπεία και να προλάβει τη φιλική ρεβάνς με την Δυναμό στη Λεωφόρο στις 12 Αυγούστου. Ωστόσο η αποθεραπεία ήταν για κλάματα. Ο φυσιοθεραπευτής που πήγε ο Ματζαβελάκη στο Ρότσα αντί για πάγο και αποθεραπεία επέλεξε να του βάλει το πόδι στην παραφήνη λέγοντας ότι είναι μια πρωτοποριακή θεραπεία. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα το πόδι του να γίνει τούμπανο και να κινδυνέψει ακόμα και η επιστροφή του στα γήπεδα. Σχεδόν ένα μήνα αργότερα και με το Ρότσα στα πιτς, στην Αθήνα ήρθε ο ταμείας της Newell's στο περιθώριο ενός ταξιδιού στην Ισπανία για την πώληση του σπουδαίου Χόρχε Βαλντάνο στην Αλαβέζ. Τρεις φορές χτύπησε την πόρτα του Παναθηναϊκού, ζητώντας μόλις 50.000 για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά οι άριθμες φορές τον αγνόησαν. Και έτσι, στις 11 Σεπτεμβρίου του 1975, ο Ρότσα αναχώρησε για την Αργεντινή, δίχως να πιστεύει ότι θα επιστρέψει. Αυτό άλλωστε είπε σε έναν από τους λιγοστούς ανθρώπους που τον βοήθησαν στον εξωαγωνιστικό Γολγοθά που πέρασε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, το Γιάννη Ζαβραδινό. Ο επί σειρά ετών διαχειριστής των εισιτηρίων του Ερασιτέχνη και μετέπειτα της ΠΑΕ ήταν ο μοναδικός που βρέθηκε στο αεροπλάνο την ημέρα του αποχαιρετισμού, λέγοντας στο Ρότσα ότι θα τα ξαναπούν σύντομα. Ο Ρότσα του απάντησε ότι ούτε δεμένος δεν θα γύριζε, αλλά η ιστορία δικαίωσε τον Κυριάννη. Ο Ζαβραδινός ήταν ο άνθρωπος που στάθηκε στο πλευρό του Ρότσα όταν τα στελέχη του Παναθηναϊκού τον έστειλαν σε ένα αδιανό διαμέρισμα στο Γουδί χωρίς τα βασικά. Η οικογένεια Ζαβραδινού εξασφάλισε το καθημερινό φαγητό του Ρότσα και όχι μόνο. Πριν πάει στο Γουδί, ο Ρότσα έζησε εξίσου δύσκολες καταστάσεις. Αρχικά στο ξενοδοχείο Μίνα Παλάς, νυν Ζαφόλια, όπου κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα επειδή έκανε το λάθος να κάνει ένα υπεραστικό τηλεφώνημα για να μιλήσει με τη σύζυγό του. Είχε παντρευτεί στις 11 Ιανουαρίου του 1975, μόλις 4 μήνες πριν έρθει στην Ελλάδα. Κατόπιν βρέθηκε στο ξενοδοχείο του Αντώνη Ματζαβελάκη, στο Σεντ Τζόρτζ Λιγαμπέτους, αλλά μόλις για λίγες μέρες αφού άρχισε η τουριστική περίοδος. Έτσι τον μετακόμισαν εκ νέου σε ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία που άνοιγε στο Ματζαβελάκη, αλλά και εκεί δεν βρήκε την ησυχία του. 5 διαμερίσματα, αλλά μόλις ένα τηλέφωνο, και αυτό στο διαμέρισμα του Ρότσα, με αποτέλεσμα να χτυπάει όλη μέρα και να μην τον αφήνει να ξεκουραστεί. Όλα αυτά πριν πάει στο Γουδί και εν τέλει αναχωρήσει για την Αργεντινή. Αντωνίου. Πολύ ωραία παλιά για τον Ρότσα και τα είναι το 1-0 για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ρότσα που κάνει τις προσποιήσεις, δοκιμάζει το σούτο Ρότσα, πετάγεται ο δάφκος, δεν μπορεί να αποκρούσει, είναι ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Ένα φοβερό γκολ από τον Αργεντινό, το Χουάν Ραμόν Ρότσα. Οι ημέρες δόξας του Ρότσα με τον Παναθηναϊκό ως παίκτης και ως προπονητής θα ερχόντουσαν λίγα χρόνια αργότερα. Έστω και αν ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε να πληρώσει 20 εκατομμύρια δραχμές για να τον αποκτήσει από την Boca Juniors, αφού το 1975 οι 50.000 δραχμές τους είχαν φανεί πολλά λεφτά. Ωστόσο, όλα αυτά, αλλά κυρίως οι μεγάλες στιγμές του Ρότσα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και το άδικο κυνήγι από τον Ολυμπιακό και την κυβέρνηση, θα είναι ένα από τα επόμενα αφιερώματα. Ρότσα. Το σούτ του Ρότσα και είναι το 4-0. Ένα γκολ που θυμίζει Αγγλία από τον Αργεντινό παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Ρότσα.